σημερινό βίντεο θα έχουμε ένα από τα πιο έκτακτα βίντεο. Λοιπόν, όπως βασικά κάποιοι μπορεί να μην ξέρετε, αυτή τη στιγμή το Midor Prime Player Pick έχει μπαγκάρει και δίνει moments. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μας το γυρίσει πίσω. Έτσι, όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε, τεράστιο ρίσκο, από τα πιο ρισκαδόρικα πράγματα που έχω κάνει είναι, έκανα ένα όσο πιο γρήγορα μπορούσα και ας ελπίσουμε ότι έχουμε ένα moments για να μας το γυρίσει πίσω. Από ό,τι φαίνεται θα πάρουμε και δεύτερο πίσω. Οπότε ελπίζω να αξίζει η απόβασή μου και φυσικά να τύχουμε και κάτι καλό. Δεν το έκανα απλά για να πάρω ένα πίσω, θέλω και να τύχω κάτι καλό. Θα το ανοίξω και όσο πιο γρήγορα μπορώ, γιατί με την EA ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Κάνει και 5 ώρες εδώ το loading screen, πολύ ωραία. Και η EA κάνει πάρα πολλά λάθη τελευταία, ένα ακόμα λάθος της και από ό,τι φαίνεται θα το γυρίσει πίσω. Οπότε το έχουμε έτοιμο, δεν θα αργήσω σχεδόν καθόλου παιδιά. Από ό,τι φαίνεται θα μας το δώσει πίσω, Midor Prime, μπορεί να έχει και moments μέσα. Με το 1, με το 2, με το 3. Έλα EA. Moments Hernandez είναι, λοιπόν θα πάρω ένα πίσω σίγουρα. Εντάξει, νομίζω καλό είναι, όχι, νομίζω καλό είναι. Νομίζω καλό είναι, περιμένετε. Είναι ντάμπα, 1,5 εκατομμύριο. Και θα πάρουμε και ένα πίσω. Και παιδιά μπαίνει βασικός, εντάξει άνετα μπαίνει. Απλά δεν είναι από τους πιο high παίχτες. Αλλά όχι, είναι πολύ καλό νομίζω παιδιά. Οπότε αυτό είναι το βίντεο. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται θα πάρουμε και άλλο πίσω. Δηλαδή, είναι ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Θα πάρουμε και άλλο πίσω 1000% γιατί μας έδωσε moments. Και θα μπει στο Ρονάλντο μια χαρά. Μια χαρά, τύχαμε ένα moments. Μια χαρά. Πρώτος moments στο παιχνίδι, η τα έχει κάνει όλα σκατά. Αλλά δεν μας πειράζει καθόλου. Τύχαμε moments Hernandez, καθόλου άσχημο. Και θα πάρουμε και πίσω από ένα ακόμα από ό,τι φαίνεται. Επίσης μέσα είχε Vidic κι άλλον έναν, δεν το θυμάμαι. Μια χαρά. Hernandez, οπότε αυτό παιδιά, από ό,τι φαίνεται αυτό που έκανα βγήκε. Θα πάρουμε κι άλλο πίσω. Οπότε τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.